Να είμαι στα νησιά, στα καφενεία, στον δρόμο και εγώ και τα υπόλοιπα στελέχη της Δημοκρατίας. Και η εικόνα δυστυχώς είναι αυτή, ότι δεν αντέχουμε άλλο αυτή την πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Όταν δεν έχεις καράβι να περνάει, δεν είναι δυνατόν να μπορέσεις να στηρίξεις και να κάνεις ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό και για σένα και για την επιχείρησή σου. Νομίζουν ότι συνδεόμαστε με γέφυρες ή με δρόμους. Δεν έχουν καταλάβει τι θα πει να ζήσει η νησιωτική Ελλάδα. Δεν ξέρουν. Όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία. Άλλωστε δεν θα μπορούσα εγώ σαν πολίτης πάνω απ' όλα να έχω απέτηση από ένα κόμμα που κατά τη συζήτηση του Συντάγματος αποχωρούσαν το ΠΑΣΟΚ όταν μιλούσαμε για νησιωτικότητα και ορεινότητα. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, ο κ. Τσιμάρας, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο κ. Μιχαήλο, τα υπόλοιπα στελέχη τα οποία είναι εδώ, προκειμένου πραγματικά να είμαστε δίπλα στον κόσμο όπως κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις θέσεις, έχει και τις λύσεις, χωρίς όμως να ακολουθούμε μια λαϊκίστικη πολιτική και μια λαϊκίστικη αντιπολίτευση όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα. Είμαστε ξεκάθαροι στις θέσεις μας. Ο πρόεδρος ο ίδιος βλέπει και αναλύει τις προτάσεις, κυρίως τις οικονομικές, διότι το ενδιαφέρον εκεί επικεντρώνεται όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Και έχουμε τους ανθρώπους που έχουν το πάθος και το ζήλο κυρίως να προσφέρουν στην κοινωνία. Για εμάς δεν είναι αυτός ο σκοπός, τα πρόσκαιρα δημοσκοπικά δείγματα. Για εμάς, για τη Νέα Δημοκρατία, στόχος είναι πραγματικά να πείσουμε την κοινωνία, να γνωρίζει η κοινωνία, ότι να νιώσει την ασφάλεια η οποία χρειάζεται, ότι υπάρχουν οι λύσεις. Ναι, ερωτηματικά και ερωτήματα υπάρχουν. Αυτά όσο είμαστε υγιείς και όσο η κοινωνία εξελίσσεται θα υπάρχει. Αλλά είμαστε εδώ προκειμένου να μπορέσουμε όλοι μαζί, με πίστη πάνω απ' όλα, στην χώρα μας, γιατί οι Έλληνες μπορούμε, όπως έχει πει και ο πρόεδρός μας. Οι Έλληνες είναι ο σπόρος που δεν πεθαίνει, για να δανειστώ και την δική του έκφραση. Αυτά βγαίνουν από τη ψυχή του μέσα, από τη ψυχή όλων μας. Θα πρέπει να το κάνουμε πράξη και είμαστε εδώ για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπει η ευγένειά σας και οι συνάδελφοι, μια τελευταία ερώτηση. Σε περίπτωση που σύντομα, αργά ή γρήγορα, μπούμε στην προεκλογική αρένα, σίγουρα το ΠΑΣΟΚ θα σας ρίξει τα βάρη και κυρίως το βάρος στην προηγούμενη κυβερνητική οικονομική πολιτική επί Καραμαλή. Τι έχετε να τους απαντήσετε? Να πω ότι εμείς την αυτοκριτική μας την κάναμε και την κάναμε πολύ σκληρά. Γίνανε αλλαγές στο κόμμα και σε πρόσωπα και σε ιδέες. Αλλά τα κόμματα δεν είναι μιας χρήσεως. Είναι πυλώνες της δημοκρατίας, εξελίσσονται, ανανεώνονται, προχωρούν. Καταθέσαμε μια καινούργια πρόταση στον ελληνικό λαό. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε το σύνολο του προεκλογικού μας προγράμματος για όλα τα θέματα και με ετοιμότητα και κοιτώντας στα μάτια θα τους ζητήσω να μας στηρίξει για να βγάλουμε την χώρα από την κρίση. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να σας απαντήσω κι εγώ σε αυτό, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε ο αγαπητός Κώστας, πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα και όλη αυτή η προσπάθεια προκειμένου να προσανατολίσουν ουσιαστικά την κοινή γνώμη από τις λάθος κινήσεις τους και από την λαθασμένη πολιτική, η οποία έχει δείξει ότι αυτοδιαψεύδονται και ότι πραγματικά έχουν χάσει τον έλεγχο. Προφανώς δεν έχουν καταλάβει ότι τα τελευταία 2 χρόνια εκείνοι έχουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Τα όποια λάθη πιθανώς έχουν γίνει, όπως είπαμε και προηγούμενα, μας έχει κρίνει ο κόσμος, τα έχουμε καταλάβει και έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Από εκεί και πέρα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τις ίδιες δικαιολογίες για το ότι φταίει για όλα η Νέα Δημοκρατία και για την προσφυγή της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα και δηλώσεις τελεχών που συμμετείχαν σε αυτές τις συζητήσεις, ότι ο κ. Παπανδρέου την επομένη των εκλογών, θα θυμίσω, είχε πάει στον κ. Στροσκάν και του είχε εκφράσει την επιθυμία ή τέλος πάντων το ερώτημα πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να προσφύγει στον Δούνο του. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία όταν από τις δηλώσεις του κ. Παπανδρέου ότι είμαστε τιτανικός που βουλιάζει και με όλα τα εκβιαστικά διλήμματα τα οποία θέτει από την επομένη των εκλογών, τα spread που πλέον είναι γνωστά σε όλους μας. Δηλαδή το επιτόκιο δανεισμού έχει δεκαπλασιαστεί σχεδόν. Θα θυμίσω ότι όταν στις τελευταίες εκλογές
Τα σπρίτ ήταν γύρω στις 180 μονάδες βάσης, αν κάνω κάπου λάθος, 135 μονάδες βάσης. Και αμέσως μέσα σε 2-3 μήνες από τις δηλώσεις του κ. Πανδρέα και των υπουργών του, έφτασε σχεδόν σε δεκαπλάσια ποσοστά. Και έχουμε φτάσει σήμερα να συζητάμε για την προσφυγή της χώρας μας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον και πρέπει να καταλάβουν ότι ο κόσμος, οι Έλληνες, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να πληρώσουν αυτή την κρίση, μπορεί και κρίνει, έχει την πληροφόρηση πάνω απ' όλα και κυρίως έχει το αισθητήριο, το κριτικό, προκειμένου να μπορεί να καταλάβει μέχρι πού ήταν διαχρονικά οι ευθύνες, όπου υπήρχαν και αν υπήρχαν. Και ας μην ξεχνάμε, κλείνοντας, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο σχεδόν 20 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει σχεδόν 7 ή 8. Νομίζω από εκεί και μόνο καταλαβαίνουμε, γιατί δεν θέλω να πω, δεν είμαι της λογικής να πω σε παλαιοκομματικές και παλαιοπολιτικές τακτικές να αναφέρω ζητήματα τα οποία είχαν ήδη προκαλέσει. Και ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε και ξέρουμε πολύ καλά τι έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ. Προκειμένου, θα πω ένα χαρακτηριστικό και κλείνω σε αυτό, έπρεπε να, μάλλον, από όσο θυμάμαι, έπρεπε να ανήκει στην κλαδική για να βρεις, να βρεις μια δουλειά. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, θα ήθελα το λόγο ένα λεπτάκι. Θέλω να συμπληρώσω δύο πράγματα επικουρικά σε όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Θέλω να πω το εξής. Όσον αφορά τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, θα σας θυμίσω ότι το τελευταίο διάστημα βγαίνουν στοιχεία πλέον στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία έχει παραποιηθεί το έλλειμμα του 2009. Το έλλειμμα του 2009, ο πρόεδρος μας Αντώνης Σαμαράς και το οικονομικό του επιτελείο, το έχουν υπολογίσει στο 9,2. Κατόπιν λοιπόν, με πληρωμές οι οποίες μετατέθηκαν στις πράξεις, οι οποίες όπως είναι η πέθρια και τα λοιπά, γνωστά πράγματα τα οποία δεν έγιναν, μαγειρεύτηκε λοιπόν ένα έλλειμμα. Κατόπιν, και με τις καταγγελίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες της κυρίας Γεωργαντά, είχαμε και εκτός από την λογική λογιστική, βάλαμε πια και χέρι, κάναμε και κάποια πράγματα πλέον επιπλέον, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε στο έλλειμμα στο 15 τόσο το οποίο πήγε. Και όλο αυτό έγινε, πιστεύουμε, μόνο και μόνο για να έχουμε το μεγαλύτερο έλλειμμα στην Ευρώπη και να είμαστε η χώρα που θα πει πρώτο, θα γίνει το πρώτο πειραματόζω αυτή τη στιγμή της Ευρωζώνης. Ήθελα να σας φέρω το παράδειγμα επικουρικά της Ιρλανδίας, που αυτή τη στιγμή, εφαρμόζοντας την πολιτική Αντώνη Σαμαρά και τις προτάσεις Αντώνη Σαμαρά, βγαίνει αυτή τη στιγμή από το μνημόνιο. Ήθελα σε δεύτερη φάση να πω για τα όσον αφορά τα τοπικά μας θέματα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να το ξέρετε κι εσείς εδώ τοπικά, ότι εμείς επειδή θεωρούμε ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι μια δυσλειτουργική περιφέρεια. Το δυσλειτουργική είναι πολύ, πολύ χαριστικό, είναι μια περιφέρεια εκτός λειτουργίας. Ο ίδιος ονομάδι, ο περιφερειάρχης, ο κ. Μαχαιρίδης, πριν λίγες μέρες, μας είπε ότι θα προτιμούσε να ήταν ονομάρχης. Πιστεύω να το διαβάσετε την δήλωσή του. Θεωρούμε λοιπόν ως Νέα Δημοκρατία ότι εμείς οι Δωδεκανήσιοι δικαιούμαστε και τοπικά και ιστορικά και γεωγραφικά και λόγω νησιωτικότητας ότι πρέπει να είμαστε η 14η εκλογική περιφέρεια της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν εμείς σαν τοπική Νέα Δημοκρατία, όλοι συντεταγμένοι από την βουλευτή μας, την Ομαρχιακή Επιτροπή, τους πολιτευτές μας, είναι κάτι το οποίο το έχουμε θέσει πλέον, το έχουμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, το θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Είδατε τις προηγούμενες μέρες δηλώσεις της κυρίας Κεφαλογιάννη, νομίζω ακούσατε της κυρίας Κεφαλογιάννη, η οποία πήρε την θέση μας, αυτή μας την άποψη. Ακούστηκαν οι απόψεις του κ. Καμένου, ο οποίος συντάσσεται για αυτός μαζί μας. Σιγά σιγά η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να μας ακούει, γιατί νομίζω ότι μια περιφέρεια, μια πολυνησία 48 κατοικημένων νησιών, που για να την κάποιος μόνο και μόνο για να την επισκεφτεί, χρησιμοποιώντας τα μέσα της γραμμής, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται κάποιους μήνες μόνο και μόνο για να το κάνει, ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Και έτσι έχει απαξιωθεί και ο νομός μας, χάνοντας τα πάντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει το 75% από τα δημόσια χτήματα, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, και βλέπουμε το τοπικό ΠΑΣΟ, τους τοπικούς βουλευτές, τους αυτοδιοικητικούς να σιωπούν. Αυτά λοιπόν τα πράγματα πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος και να γνωρίζει και τις θέσεις μας τοπικά εμάς σαν Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.